Πες μου λίγο πώς βλέπεις την επιστροφή της και θέλω να μου πεις και αν όντως είναι ένα θέμα η Ελένη Μενεγάκη που δεν λείπει ποτέ από τα εξώφυλά σας και από το περιοδικό σας. Συνεχίζει, αισθάνεσαι να έχει αυτή την απήχηση στον κόσμο. Ο κόσμος να θέλει να δει πού είναι, τι φοράει, πώς είναι τα μαλλιά της, τι τρώει, όλα. Είναι μία παρουσιάστρια που μου πουλάει, μου διπλασιάζει τις πωλήσεις του περιοδικού. Αρκεί να σου πω. Ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα. Που, ενώ που ακόμα και αν τώρα. Την ακολουθείς στο Instagram, τα βλέπεις τα πιο ακόμα και πολλά. Τώρα. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, υπήρχε κάποια στιγμή, κάναμε ένα meeting στο περιοδικό και είπαμε τώρα που σταματάει η Ελένη, τι θα βάλουμε και αν τη βάζουμε, αν θα έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο. Παιδιά, αυτό που είδαμε ήταν του κάτι άλλο. Ό,τι και να βάλεις, βάζουμε χρόνια πολλά στην Ελένη Μενεγάκη και πουλάει, και πουλάει τα διπλάσια φύλλα. Πες μου τι αυτό... πιστεύεις για την τηλεοπτική της επιστροφή. Κοίταξε να δεις, για μένα η Ελένη Μενεγάκη είναι ένα πρόσωπο το οποίο πέρα από τη λάμψη, πέρα από το... έχει ζωή και γι' αυτό πουλάει, έτσι. Η Ελένη πουλάει τη ζωή της και ξέρει πολύ καλά πώς θα την πουλήσει τη ζωή της. Και κανένας δεν την παρεξηγεί πώς θα την πουλήσει τη ζωή της. Από είναι one and only η Ελένη. Τι είναι? Είναι one and only, είναι μία και μοναδική. Μία και μοναδική, ναι, δεν εγώ για άλλη. Μένα πιστεύω ότι... είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη της νεότερης εποχής. Ναι, ας ακριβώς. Μου επιτραπεί. Είναι στα... δηλαδή αυτό το άστρο. Ναι, ναι, ναι. Αυτή, το αυτό το λάμψη, αυτό. Όλο αυτό. Ναι, το έχουν, συγγνώμη κιόλας που θα το πω, ελάχιστες παρουσιάστρες, έτσι. Δηλαδή πρέπει να βγάλει η άλλη παρουσιάστρια που θα μπει, ας πούμε, στο εξώφυλλο και μιλάω πάντα για τα περιοδικά, που θα μπει στο εξώφυλλο του περιοδικού, πρέπει να έχει να πουλήσει ένα θέμα. Διαφορετικά από μόνη της δεν πουλάει. Η Ελένη πηγαίνει περίπατο και, πουλάει. Πες μου λίγο, ξέρουμε κάτι για την ομάδα της, γιατί έχουν ακουστεί πολλά. Θα γυρίσει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος. Καλά, ναι. Γιατί είναι και πιστός. Γιατί χρειάζεται για κάποιον βεβαίως δικό της άνθρωπο να έχει κοντά. Από εκεί και μετά νομίζουν ότι γίνονται απανωτά κάστινγκ. Το ένα πίσω από το άλλο. Δεν έχουν όμως καταλήξει. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Είχα ακούσει ακόμα... τον Σάβα Μπούμπουρα, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Να πάρουμε και ένα τηλέφωνο τον Μπούμπουρα. Μου Ουγγαρέζος έκλεισε αλλού. Ο Ουγγαρέζος νομίζω έχει κλείσει. Είναι αλλού. Δεν πάει εκεί ο Ουγγαρέζος. Αφήστε το. Και ψάχνουν. Και ψάχνουν και έναν δημοσιογράφο τύπου Τάσου Τεριάκη. Μπράβο. Ο Τάσος πάντα είχε άρεση. Θα παραμείνει στη ΦΕΗ. Και είχαν προσεγγίσει τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Τομούτσο. Αλλά ο Γιάννης παραμένει εκεί που είναι το παιδί. Δεν ναι, ναι, ναι. Μετακινείται και είναι και ευχαριστημένος και πάει και πάρα πολύ καλά. Ο από γυναίκα έχουμε μάθει. Υπάρχει όμως ένας δημοσιογράφος Παυλόπουλος, νομίζω λέγεται. Όχι, στο Sky. Όχι, όχι, στο Sky που ήταν. Είναι ένα καταπληκτικό παιδί, πάρα πολύ ταλαντούχο. Ναι, ο οποίο λένε ότι έχει κλείσει. Μαζί της, απλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το όνομά του, που θα αντικαταστήσει κατά κάποιο τρόπο τη θέση του Τεριάκη. Ναι.